Λοιπόν, και καταρχάς να πούμε κάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσει όλη την ελληνική κοινωνία. Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, 5.394 νηπιαγωγεία σε όλη την Ελλάδα και 3.555 δημοτικά σε όλη την Ελλάδα είναι όλα εν δυνάμει ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά. Που σημαίνει όπου βρίσκουμε τον αριθμό τον ελάχιστο που χρειάζεται, γίνονται τάξεις ολοήμερες. Άρα δεν υπάρχει σχολείο, νηπιαγωγείο και δημοτικό, που να μην είναι ολοήμερο σχολείο, δηλαδή να τελειώνει μέχρι τις 4. Γιατί το αφισβήτησε ο κ. Παντής? Όχι, δεν υπάρχει, λέει. Εγώ σας λέω. Εσείς λέτε τα στοιχεία που έχετε πάρει. Όχι μόνο, και ο κ. Τσιάρας από την Δημοκρατία πριν το αφισβήτησε. Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ θα σας πω τα επίσημα στοιχεία και τις επίσημες οδηγίες που έχουμε δώσει. Παλιά είχαμε μόνο 1.337 ολοήμερα και 2.218 δεν ήταν ολοήμερα. Τελειώνανε στις 12.30 ώρα. Αυτό άλλαξε. Κάναμε ολοήμερο δημοτικό σε όλα τα δημοτικά που μπορούν να μαζέψουν αριθμό 7, 5 και 10 άτομα. Το θέμα είναι αν θα λειτουργήσουν τα ολοήμερα και από πότε. Γιατί αυτό είναι και ένα μεγάλο ερώτημα πάρα πολλών που ενδιαφέρονται γι' αυτό. Μόλις σχηματιστεί ο αριθμός, δηλαδή αμέσως μόλις ανοίξουν από αύριο που θα είναι εκεί, εκεί ακριβώς θα λένε τις ανάγκες που έχουν και θα φτιάχνονται αυτές οι τάξεις. Άρα έχει λήξει το θέμα αυτό. Ισχύει για όλους. Μια πάντα για όλα τα δημοτικά και για όλους. Θα σας πω. Για να το μεγάλο θέμα με τους μόνιμους διορισμούς, να σας πω. Τι σχεδιασμός υπάρχει? Ο σχεδιασμός υπάρχει από το Υπουργείο. Το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει συνενέσει σε αυτό. Αλλά πρέπει να πούμε την αλήθεια. Πρέπει να τελειώσει η αξιολόγηση του προγράμματος που έχουμε αυτή τη στιγμή τον Οκτώβριο με τους θεσμούς. Αν δεν λήξει η αξιολόγηση για να πάρουμε κατά κάποιο τρόπο τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μόνιμους διορισμούς, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είμαστε πανέτοιμοι, περιμένουμε, ξέρουμε τα κενά, έχουμε σχέδιο γι' αυτό. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να προχωρήσουμε σε διαγωνισμούς για να γίνουν αυτοί οι διορισμοί ή να γίνει η διαδικασία. Περιμένουμε το πράσινο φως να τελειώσει δηλαδή η αξιολόγηση του Οκτωβρίου. Η ειδική αγωγή είναι πρώτη φορά που μετά από 8 χρόνια αδιαφορίας και απραξίας που εμείς προχωράμε σε ειδικά τμήματα. 531 τμήματα ένταξη σε όλη την Ελλάδα, 61 νηπιαγωγεία, 126 γυμνάσια, 344 δημοτικά, καινούργια τμήματα. Θα γίνουν προσλήψεις? Έχουν γίνει ήδη. Πώς? Όπως σας είπε και ο κύριος Μπράτης, που αυτό το παραδέχθηκε τουλάχιστον, η ειδική αγωγή προηγήθηκε ως όφιλε στις όλες διαδικασίες πρόληψης και έχουν ήδη προσληφθεί για την ειδική αγωγή. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε μόνο για αυτά που μιλάμε, για άτομα που μπορούν σε παράλληλη στήριξη. Περιμένουμε 2.500 να πάρουμε, αφού δούμε ποια παιδιά έχουν ανάγκη για την παράλληλη στήριξη, να προχωρήσουμε και σε αυτό. Υπάρχει ένα σχέδιο, εγώ τι θέλω να σας πω. Το Υπουργείο Παιδείας έχει εκπονήσει ένα σχέδιο από τον Ιανουάριο και ο οποίο εξελίσσεται συνεχώς με αλλαγές στην εκπαίδευση. Επίσης θα ήθελα, επειδή μιλάγαμε για την ειδική αγωγή και είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, να σας πω ότι φέτος γενικεύουμε τη λειτουργία του Γενικού Μητρώου Μαθητών ΑΜΕΑ και Ειδικής Αγωγής, ακριβώς για τα παιδιά όλα να έχουμε το μητρό αυτό, να τα γνωρίζουμε. Και επίσης κάνουμε μια γενικευμένη ένταξη καινούριων. Στη λογική ενός προφίλ, δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού προφίλ των παιδιών, φαντάζομαι. Ακριβώς, για να μπορούμε έτσι να ξέρουμε τις ανάγκες. Και επίσης φτιάχνουμε ειδικά λύκεια, ειδικά νηπιαγωγεία, ειδικά γυμνάσια, αριθμούς μπορώ να σας πω, 12 γενικά λύκεια κλπ. Έτσι γενικεύουμε δηλαδή τη λειτουργία του Γενικού Μητρώου και των γενικών λύκειων. Επαγγελματικά λύκεια, οι αλλαγές. Επαγγελματικά λύκεια. Εδώ κάνουμε μια τεράστια αλλαγή. Πέρα από το ότι, όπως ξέρετε, πέρσι οι 2.500 που είχαν απολυθεί γυρίσανε πίσω και ξεκινήσαμε πάλι καινούρια τμήματα και είχαμε μια αύξηση μαθητών 25%. Φέτος προχωράμε ένα βήμα παρακάτω και φτιάχνουμε ένα ενιαίο μοντέλο επαγγελματικού σχολείου. Η πρώτη τάξη έχει ενιαίο πρόγραμμα
Η δεύτερη τάξη διαχωρίζεται σε επιμέρους τομείς, μεγάλους τομείς, και στην τρίτη τάξη πάμε στο διαχωρισμό σε επιμέρους ειδικότητες. Μάλιστα. Έτσι ώστε να έχουμε μια σταδιακή μεταφορά από το γενικό στο ειδικό, για να φτάσουμε σε ένα πολιτήριο λυκείου που θα είναι ισότιμο του γενικού λυκείου και θα παρέχει επαγγελματικό πτυχίο επίπεδου 4. Και μπορούμε επίσης φέτος για πρώτη φορά βάζουμε μια προαιρετική εφαρμογή του μεταλλικιακού τέταρτου έτους στην τάξη με μαθητεία, όπου εκεί θα μπορούν με 75% πληρωμή από τον χαμηλότερο μισθό να έχουν επίσης και να παίρνουν πτυχίο επίπεδου 5. Άρα δηλαδή θα μπορούν να πάνε να... Νομοσχέδιο, τι γίνεται με το νομοσχέδιο για τα ΕΗ? Έρχεται νομοσχέδιο, πού επικεντρώνεται? Αν αληθεύει τι θα γίνουν και με τα μεταπτυχιακά, θα αλλάξουν, θα υπάρχουν δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, μεγάλη κουβέντα. Προσλήψεις ΔΕΠ. Οι προσλήψεις ΔΕΠ τις είδατε 500 για φέτος, 500 για τη νέα χρονιά το 2017 και 518-19. Αυτοί είναι από αυτούς που εκκρεμούσαν, που είχαν εγκριθεί και εκκρεμούσαν, είναι καινούργιες? Αυτές είναι καινούργιες θέσεις, διότι είχαμε απαγορευτικό τόσα χρόνια σε θέσεις. Είναι οι πρώτες θέσεις οι οποίες έρχονται. Νομοσχέδιο για την... Το νομοσχέδιο για την ανώτατη... Θα σας πω, το νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση θα έρθει μέχρι... μέσα στους επόμενους μήνες. Ήδη υπάρχει μια επιτροπή που το επεξεργάζεται, και το κομμάτι των μεταπτυχιακών και το κομμάτι των αλλαγών σε επίπεδο διαχειριστικών. Θα υπάρχει θέμα, δηλαδή ρύθμιση για τα μεταπτυχιακά? Θα υπάρξει ρύθμιση σύντομα για τα μεταπτυχιακά. Αλλαγές στα δίδακτρα? Κοιτάξτε, το ζήτημα των μεταπτυχιακών, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ζήτημα διασφάλισης της ποιότητας του μεταπτυχιακού προγράμματος. Να πάψουμε να βλέπουμε τα πράγματα, και θέλω να το πω αυτό για όλη τη βαθμίδα, για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, να πάψουμε να βλέπουμε τα πράγματα μόνο λογιστικά, μόνο οικονομικά. Εμείς σαν Υπουργείο Παιδείας έχουμε την ευθύνη της ποιοτικής συνεχούς αναβάθμισης όλων των επιπέδων εκπαίδευσης. Άρα λοιπόν, αν χρειαστεί να κάνουμε όποιες αλλαγές κάνουμε, σαν στόχο έχουν μιλάτε για πολιτική πια έτσι, αντιμετώπιση του ζητήματος, υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι δεν έχετε ένα γενικό σχεδιασμό και ένα ολοκληρωμένο πλάνο, παρά κάνετε συνέχεια μικρορυθμίσεις. Οι οποίες όμως, άμα τις δείτε, είναι ενταγμένες σε ένα πλαίσιο. Θα σας πω κάτι, το οποίο το ξέρουν όλοι, αλλά δεν του έχουν δώσει σημασία που πρέπει. Ο διάλογος για την παιδεία που κάναμε επί περίπου 8 μήνες έχει καταλήξει σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Εμείς τι εμφανίζουμε τώρα? Σε αυτό το πλαίσιο που εμείς το έχουμε, εμφανίζουμε τα σημεία εκείνα που θέλουμε. Μάλιστα, αλλά σταδιακά υπάρχει, το ξεδιπλώνετε. Το ξεδιπλώνουμε, αλλά υπάρχει το σχέδιο. Γιατί τελειώνουμε. Η κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι υποστηρικτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, επιμορφωτικά? Ετοιμάζετε κάτι, ενίσχυση, τι θα γίνει? Τα κέντρα με το που αναλάβαμε, προχωρήσαμε στην αξιολόγηση των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η οποία αξιολόγηση μας δείχνει τι χρειάζονται να αλλάξουν. Υπάρχει μια συζήτηση αυτή τη στιγμή που κάνουμε με τους υπευθύνους των κέντρων, αλλά και γενικότερα με την εκπαιδευτική κοινότητα, και ετοιμάζουμε νομοθετική ρύθμιση βελτίωσης της δράσης και της αποτελεσματικότητας των κέντρων αυτών. Θέλω όμως να σας πω και κάτι. Πολύ σύντομα, επειδή μιλάμε για αυτό το θέμα. Δεν το ξέρω, το λέω, είναι είδηση, είναι πρώτη φορά που τότε το ανακοινώνουμε, και είναι ότι φέτος για πρώτη φορά θα έχουμε συνολικό πρόγραμμα για όλα για όλη την εκπαιδευτική, για τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, συνολικό πρόγραμμα ανακύκλωσης των βιβλίων. Αυτό που κάθε χρόνο λέγανε, ότι γιατί να πετιούνται τα βιβλία και να μην τα μαζεύουμε, φέτος το Υπουργείο Παιδείας, με κύκλο που θα στείλει μέσα στις επόμενες 10 μέρες, θα προχωρήσει συνολικά σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει τα βιβλία απόλυτη σε όλα το εκπαιδευτικό μας σύστημα, και αυτό, να σας πω, θα έχει περίπου, υπολογίζουμε, ένα κέρδος για το Υπουργείο και για την εθνική οικονομία στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας και ένα τεράστιο συμβολισμό. Ναι, και ένα τεράστιο οικολογικό και περιβαλλοντικό. Ευχαριστούμε, κύριε Γενικέ. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε.